ένα χαμογελο ελπίδας και αισιοδοξίας ξύπνησε σήμερα η τετραμελής οικογένεια που διαμένει σε σπίτι Τρόγλης στον Λιθροδόντα. Επιτόπου από χθες βράδυ βρέθηκαν λειτουργοί των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας για να διερευνήσουν την υπόθεση που ανέδειξε ο Αλφα, αφού η Υπουργός Εργασίας μετά την προβολή του τρέιλερ για το ρεπορτάζ έδωσε εντολές για να σπεύσουν οι αρμόδιοι. Οι λειτουργοί βρέθηκαν ξανά στο σπίτι της οικογένειας σήμερα το πρωί για να συνομιλήσουν με τους γονείς και τα παιδιά και να καταγράψουν τα αιτήματά τους. Ο πατέρας δεν ζήτησε οικονομική βοήθεια αφού εργάζεται σε δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Αιτήθηκε ωστόσο όπως αυτός και η σύζυγός του πολιτογραφηθούν ως Κύπροι πολίτες καθώς και να εκδοθούν πιστοποιητικά γέννησης των δύο παιδιών ώστε να μπορέσουν να πάνε σχολείο. Η Ζέτα Εμιλιανίδου, όπως πληροφορούμαστε, θα είναι δίπλα στην οικογένεια για να τη βοηθήσει οικονομικά προκειμένου να βρουν άλλο σπίτι σε καλύτερες συνθήκες. Μάλιστα, το Υπουργείο είναι έτοιμο να καταβάλει τα πρώτα ενοίκια. Ενέργειες θα γίνουν και για την φίτηση του μικρότερου παιδιού της οικογένειας σε νηπιαγωγείο, ώστε να διευκολυνθεί στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.